καθυστερήσεις που φωνάζουμε σαν εργαζόμενοι εδώ και 4 χρόνια, είναι η καθυστερήση, η έλλειψη προσωπικού, η υπάθμιση της υγείας. Να φανταστείς, πρόεδρε, ότι από το Μαραθώνα μέχρι το Λάβριο είχαμε 9 αυτοκίνητα, 10 αυτοκίνητα που καλύπταν όλη την περιοχή, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, που έχει πνιγμούς παραθαλάσσια περιοχή, και τώρα έχουμε 4 με 5 αυτοκίνητα. Υπάρχει προσωπικό, τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι στα συνεργεία. Αυτή τη στιγμή, όπως και στα ΤΕΠΗ που περνάνε 57 άνθρωποι, θα την πληρώσει πάλι ο σταθμάρχης. Η πολιτική ηγεσία δεν είναι πουθενά, ούτε αναλαμβάνει κανένα την ευθύνη. Επειδή από τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Μητσοτάκη τα ράντζα, για την εξαλειφθεί τα ράντζα, υπάρχουν. Στο ράντζο καταλήγουν οι πολίτες με τις λιγότερες δυνατότητες, και κοινωνικές και οικονομικές. Ο χρόνος αναμονής για να χειρουργηθεί ένας άνθρωπος που έρχεται εδώ είναι 15 και 20 μέρες. Θα αντιλάρει η κυβέρνηση με τα συμφέροντα και θα δώσει έξω κομμάτια φιλέτα στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Επειδή έχω ιδία εμπειρία από το Λαϊκό, είχα την πεθερά μου εδώ. Το γνωρίζαμε. Και είχαμε έρθει αρκετές φορές. Και μάλιστα σε μια και ταπεινά ήταν. Αυτό που μου κάνει τρομακτική εντύπωση είναι δύο πράγματα. Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο ηρωισμός των εργαζομένων, ελάχιστα εργαζομένων να τα βγάλουμε πέρα. Νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό και ειδικευόμενοι γιατροί, ήρωες. Ήρωες. Και η υπομονητικότητα των ανθρώπων. Δύναμη έρχεται. Είναι συμβασιούχοι του ΑΕΔ, 4.000, τους έχουν σε ομοιρία, σε μια συνεχή ομοιρία. Πέρυσι την πρωτοχρονιά είχατε έρθει στο Αλεξάνδρα και μας είχατε δώσει αυτά τα δωράκια. Λοιπόν, να ξέρετε ότι είμαστε πολλοί που το κρατάμε εδώ στην καρδιά και πιστεύουμε σε σένα μέχρι να δεις ο ήλιος. Βιώνουμε μέρες κατάρρευσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι τις εκλογές της 25ης του Ιούλου. Διότι αυτό που ζείτε σήμερα εσείς οι γιατροί και οι νοσηλευτές εδώ στο Λαϊκό και σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, αυτό που ζουν οι πολίτες που έρχονται στα δημόσια νοσοκομεία, είναι μια εικόνα τριτοκοσμική που δεν μας αξίζει. Το 2018, μετά από συνεννόηση τότε με το Ίδρυμα Νιάρχος, παρέδωσαν 148 καινούργια ασθενοφόρα. Πού είναι αυτά τα 148 καινούργια ασθενοφόρα 4 χρόνια μετά? Είναι στις βλάβες και στα συνεργεία της ΠΕΖΟ, ακριβώς επειδή έχει διαλυθεί η τεχνική βάση του ΕΚΑΠ. Και γιατί έχει διαλυθεί η τεχνική βάση του ΕΚΑΠ? Γιατί δεν είναι προτεραιότητα η δημόσια υγεία. Το είπε άλλωστε χθες ο κύριος Γεωργιάδης. Προτεραιότητα ήταν να φτιάξουμε την οικονομία, όχι την υγεία. Μα πώς μπορείς να φτιάξεις την οικονομία αν δεν έχεις την κοινωνία όρθια? Πώς μπορούν να ευημερούν οι αριθμοί και να πεθαίνουν οι άνθρωποι? Δεν γίνεται αυτό. Οι συγκρίσεις που σας κάνω σε σχέση με την μνημονιακή περίοδο αποδεικνύουν ότι δεν είναι θέμα, πως μας λένε, πού θα βρούμε τα λεφτά. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Διότι δεν είχαν προτεραιότητα 700 διασώστες να έχουν στο ΕΚΑΒ, αλλά είχαν προτεραιότητα να προσλάβουν 1.000 αστυνομικούς για την πανεπιστημιακή αστυνομία, τους οποίους δεν έχουν τι να τους κάνουν και τους στέλνουν τώρα να κάθονται δεξιά και αριστερά. Στόχος μας είναι την επόμενη τετραετία να επενδύσουμε σε ένα πράγμα. Μπορούμε να επενδύσουμε σε ένα μόνο πράγμα. Αν μπορούμε, αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα αντιπαρατηθέμενα σχέδια κυβερνητικά είναι αυτό της Νέας Δημοκρατίας που κυβέρνησε τον τόπο 4 χρόνια και θέλει να συνεχίσει έτσι. Και το εναλλακτικό είναι αυτό που καταθέτουμε εμείς. Δεν βλέπω καμιά άλλη πολιτική δύναμη να καταθέτει εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης. Έχουν σχέδια πώς θα γίνουν ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Τους απαντάμε. Δεν είναι εύκολο να γίνεται ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τα φωτοβολίδα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει και εκπροσωπεί κοινωνικές ανάγκες. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει και εκπροσωπεί τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία κατά τα αναγκαία συμφέροντα. Οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΔΝΤ που είναι ταυτόσιμες είναι πολιτικές που θέλουν την υγεία εμπόρευμα κερδοσκοπίας για να αλωνίζουν τα τραστ να κερδοσκοπούν πάνω στις ανάγκες των ανθρώπων. Λαφών κερδοφορίας. Αφήστε τα απρόσμενα κέρδη. Τα απρόσμενα κέρδη έχουν απρόσμενη φορολόγηση. Και εμείς είμαστε εδώ οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα λειτουργήσουμε προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και απαντάμε με ένα σχέδιο ρύθμισης, προστασίας της πρώτης κατοικίας, αναστολής πληστηριασμών για αξία μέχρι 300.000 ευρώ μέχρι να εφαρμόσουμε το σχέδιο της ρύθμισής μας που δεν αφορά μονάχα τους αδύναμους, αλλά αφορά και τους μεσαίους.
Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο να δώσουμε αυτή τη μάχη με αποφασιστικότητα. Γιατί η χώρα και η κοινωνία χρειάζονται στήριγμα.